Παρέα μας τον δικηγόρο της οικογένειας της 12χρονης, τον κύριο Απόστολο Λίτρα. Καλή σας ημέρα. Υπόθεση του Κολονού είναι, κύριε Σιχή, κύριε Λίτρα, το θέμα μας. Καθώς καλημέρα. Χθες... καλημέρα της μητέρας της 12χρονης. Της μητέρας της 12χρονης, σωστά. Καθώς χθες είχαμε νέα συμπληρωματική κατάθεση, έδωσε η 12χρονη για την υπόθεση αυτή. Ναι, ακριβώς. Για πείτε μας. Και... μαθαίνουμε πράγματα και θάματα τώρα. Αν ανοίγει τόσο πολύ η βεντάλια αυτών οι οποίοι εμπλέκονται, εσείς μας είχατε προειδεάσει, οφείλω να πω, κύριε Λίτρα, πριν από καιρό, ότι αυτά τα οποία μαθαίνουμε είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου. Και σιγά σιγά συνεχίζω να το λέω και ξέρετε ποιο είναι το πιο περίεργο πραγματικά που δεν έχω απάντηση. Είναι ότι εγώ προσωπικά πριν από ένα μήνα περίπου το είχα ζητήσει στην κυρία ανακρίτρια ότι μου είχε μεταφέρει η 12χρονη ότι θέλει να καταθέσει εκ νέου. Και απερίφθη αυτό το αίτημα. Το κάναμε μαζί με την κυρία Ταραχοπούλου και αυτό το αίτημα το απέρριψε η ανακρίτρια. Όταν της είπαμε ότι το παιδί θέλει να πει πράγματα. Κύριε Λίτρα, μήπως ήταν μετά από εντολή της παιδοψυχολόγου για να υπάρξει ένα διάστημα να μεσολαβήσει μέχρι να ξαναδώσει κατάθεση. Σας το λέω κατηγορηματικά, όχι. Εντάξει, εγώ οφείλω να ρωτήσω. Εσείς ξέρετε καλύτερα σίγουρα από εμάς. Και χάθηκε περίπου 1,5 μήνας. Άρα λέτε χάθηκε πολύτιμος χρόνος αυτή την ιστορία. Θα μπορούσε πιο νωρίς να μιλήσει η μικρή. Ακριβώς. Μπορούμε να πάμε λιγάκι τώρα στην ουσία της υπόθεσης, να μας πείτε τι κατέθεσε αυτό το παιδί. Θέλω να πω, έδωσε ονόματα, έδωσε χαρακτηριστικά, είδε κάποιες φωτογραφίες όπου αναγνώρισε πρόσωπα ως βιαστές της. Τι ακριβώς έγινε? Καταρχάς θα σας πω το εξής, ότι και να γνώριζα τη διαδικασία ακριβώς, στην παρούσα φάση δεν θα μπορούσαμε να πούμε τίποτα. Ό,τι σας επιτρέπεται, το καταλαβαίνουμε για ευνόητους λόγους. Δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχει δώσει χαρακτηριστικά και πολύ σημαντικές πληροφορίες που πλέον στο να βρεθούν τα συγκεκριμένα άτομα είναι πολύ εύκολο από τις αρχές. Όταν λέτε πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες. Μπορεί να μην έχει δώσει ονοματεπώνυμα, αλλά να έχει δώσει τέτοια στοιχεία που να είναι πολύ εύκολο από τις αρχές να προβούν στην σύλληψη των συγκεκριμένων. Η διαδικασία ποια είναι από εδώ και πέρα, κύριε Λίτρα, για αυτά τα άτομα? Γιατί μας περιγράφεται, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι η μικρή πήγε κάπου και μίλησε, έδωσε μια κατάθεση πολύ σημαντική, στην οποία έχει περιγράψει το προφίλ κάποιων ανθρώπων με τέτοιο τρόπο που η αστυνομία μπορεί εύκολα να τους προσεγγίσει. Η διαδικασία από εδώ και πέρα ποια είναι? Θα πρέπει η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση να καλέσει τους συγκεκριμένους και από εκεί και μετά με τα στοιχεία που έχει να απολογηθούν και να αποφασιστεί η προσωρινή τους κράτηση ή μη. Πώς τους γνώρισε, πώς ήρθαν σε επαφή μαζί της, πόσες φορές έχει έρθει σε επαφή με αυτά τα άτομα, τους έχει συναντήσει? Ένα λεπτάκι. Να σας πω κάτι, γιατί δεν είναι δυνατόν λοιπόν η 12χρονη να έρθει σε επαφή μόνη της. Προφανώς κάποιος μεσολάβησε, κάποιος ήταν ο συνδετικός κρίκος, γι' αυτό και έχουμε και τα συγκεκριμένα αδικήματα από κάποιους που είναι ήδη προφυλακισμένοι. Προφανώς μέσω αυτών έτσι έγιναν αυτές οι συναντήσεις. Μάλιστα. Πρόκειται για Έλληνες, πρόκειται για αλλοδαπούς ή αν έχουμε κάποια στοιχεία για την οικογενειακή τους κατάσταση, κάτι έτσι που μπορείτε να μας πείτε για αυτά τα άτομα? Ειλικρινά σας λέω, δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Αν είναι Έλληνες, αν είναι αλλοδαποί, αν είναι και Έλληνες και αλλοδαποί. Να σας πω κάτι. Mm-hmm. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν παίζει ρόλο βέβαια. Με την έννοια ότι ακούμε για διάφορες και από ό,τι βλέπετε τα άτομα αυτά ανήκουν σε διάφορες κοινωνικές τάξεις. Μιλάμε για μια διαστροφή, μιλάμε για παιδοβιαστές. Άρα δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο ούτε το τι επάγγελμα κάνουν. Προφανώς και υπάρχουν πάντως άτομα μέσα, τα οποία είναι της διπλανής πόρτας. Υπεράνω πάσης υποψίας, όπως μας το λέτε, έτσι όπως το θέτετε. Θα έχουμε πάλι πέφτω συννεφάκηδες. Δεν είχαμε αντιληφθεί τίποτα, πέσαμε από τα σύννεφα κτλ. Έτσι, τα γνωστά. Να ρωτήσω κάτι, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είστε εξαίρετος νομικός, όλα αυτά τώρα θα αρχίσουν να κρίνουν και την αξιοπιστία της μαρτυρίας ενός κοριτσιού, το οποίο καταλαβαίνω ότι μετά από τόσο διάστημα θα είναι σε σοκ. Πολύ πρόσφατα είχαμε την καταγγελία ότι κάποιος επιχείρησε να μπει μέσα στο σπίτι στο οποίο φιλοξενείται με ένα μαχαίρι
Και μάλιστα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής που έγινε για να τον αποθήσει, τραυματίστηκε στο χέρι. Αυτό το οποίο μάθαμε αργότερα ήταν ότι αυτός ο τραυματισμός έγινε με κάτι το οποίο δεν μοιάζει να είναι μαχαίρι, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και μοιάζει περισσότερο με βελόνα, με διαβήτη, με κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Πού βρίσκεται αυτή η ιστορία? Μισό λεπτάκι. Καταρχάς, αυτό που μου λέτε δεν το γνωρίζω και εγώ έχω δει φωτογραφία του χεριού του παιδιού, που έχει πάντως ένα αρκετά μεγάλο τραύμα. Άρα δεν μπορώ να πω ότι έχει γίνει από ένα τέτοιο είναι το πόρισμα του ιατροδικαστή. Εγώ δεν έχω δει φωτογραφία, δεν θα δικαιούμουν ούτε εγώ ούτε η Άννα να δω κιόλας. Έτσι θα ήταν και πολύ περίεργο να έχει συμβεί. Αλλά ωραία, είναι οι πληροφορίες από αυτά τα οποία μαθαίνουμε από το πόρισμα του ιατροδικαστή. Το τι έδειξε αυτό σας ρωτάει. Ναι, επαναλαμβάνω ότι αυτό που κατέθεσε η 12χρονη, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι κάποιος προσπάθησε να την απειλήσει. Και επαναλαμβάνω ότι το σημαντικό, σας το είχα πει και τότε, ότι η μικρή 12χρονη δεν είπε ότι ο συγκεκριμένος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε να μπει στο σπίτι για να κλέψει με κάποιον άλλο σκοπό. Της έδειξε το μαχαίρι με σκοπό μόνο και μόνο να την τρομοκρατήσει. Mm-hmm. Και όπως πήγε να φύγει, την χτύπησε, τώρα αν είναι μικρό το χτύπημα ή μεγάλο το χτύπημα, στο χέρι της. Μάλιστα. Σήμερα πώς είναι το παιδί, πώς είναι η 12χρονη αυτή την ώρα που μιλάμε, κύριε Μήτρα? Σε άθλια ψυχολογική κατάσταση. Δηλαδή αυτό το παιδί δεν πάει προς το καλύτερο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω από την θεία του παιδιού, έτσι. Τι εννοείται? Ότι δεν πάει προς το καλύτερο. Αυτό το παιδί πάει προς το χειρότερο. Είναι κλεισμένο στον εαυτό του, είναι φοβισμένο, ζητάει συνέχεια τη μητέρα του. Δεν πάει προς το καλύτερο. Μάλιστα. Αυτό τουλάχιστον μου έχει μεταφέρει η θεία της 12χρονης. Πάντως δεν είναι και δύσκολο και ένας ενήλικος, αν κάθε τρεις και λίγο ανακαλούσε στη μνήμη του σκηνές σαν για αυτές τις οποίες έχει ζήσει το παιδί, γιατί για ένα παιδί μιλάμε, θα ήταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη ψυχική κατάσταση. Πόσο μάλλον ένα παιδάκι το οποίο δεν έχει ακόμα σταθεροποιήσει έτσι χαρακτήρα, ψυχοσύνθεση. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, το οποίο πραγματικά είναι ειδικότητα, αν θέλετε, ψυχιάτρων. Είναι δυνατόν δίπλα μας κυριολεκτικά να έχουμε τόσους πολλούς οι οποίοι πραγματικά να προσεγγίζουν σεξουαλικά ένα 12χρονο παιδί, αν είναι πραγματικά δυνατόν? Πραγματικά εμένα αυτό είναι που με ξεπερνάει. Τόσοι πολλοί άνθρωποι, μα τόσοι πολλοί, και σκεφτείτε για αυτό το 12χρονο. Σκεφτείτε πόσα άλλα 12χρονα ενδεχομένως να έχουν μπλέξει σε τέτοια κυκλώματα, να μην το γνωρίζουμε. Εμένα, σαν πραγματικά για την κοινωνία, αυτό που με ξεπερνάει είναι αυτό πραγματικά. Κύριε Λίδρα, εσείς πιστεύετε, η ζωή έδωσε απαντήσεις που δεν μας άρεσαν. Ακριβώς. Για το πόσοι υπάρχουν. Και πιστεύετε ότι πέρα από τα 10 πρόσωπα θα ανεβεί, θα μεγαλώσει ο κατάλογος των ανθρώπων? Δεν ξέρω, πραγματικά σας το λέω, δεν ξέρω αν είναι 10, αν είναι 8, αν είναι 7. Είναι σίγουρο το ότι θα ανέβει. Είναι σίγουρο το ότι θα ανέβει. Αλλά και πάλι να σας πω κάτι, υπάρχει δυσκολία, όπως και να το κάνουμε από την 12χρονη, να φέρει στη μνήμη της αυτά τα ανατριχιαστικά βιώματα και όχι απλά να τα φέρει, να τα συνδυάσει με πρόσωπα και καταστάσεις για να μπορέσει να αναφερθεί και σε άλλα άτομα. Πάντως έχω διαβάσει, συγγνώμη Γιώργο μου, ότι έχει πάρα πολύ καλή σχέση με την παιδοψυχολόγο. Το έλεγε και η ίδια. Ακριβώς. Άκουγα τις προάλλες. Οπότε είναι αυτό. Πολύ σημαντικό το στοιχείο αυτό. Η οποία παιδοψυχολόγος, πραγματικά σας το λέω, σύμφωνα πάντα με αυτά που αναφέρει το παιδί, τη στηρίζει, έχει εμπιστοσύνη έτσι απέναντί της. Όχι, ειλικρινά, πολύ βασικό. Αυτά που είναι να λέμε, να ακούγονται και αυτά. Όπως σας είπα πριν, το ότι η ανάκριση έχει αργήσει και ζητήσαμε και απερίφθη το αίτημα, να σας πω και από την άλλη, ότι το παιδί, ναι, σε σχέση με την ψυχολόγο, είναι υπερικανοποιημένο. Πολύ βασικό, έστω ένας άνθρωπος να ανακτήσει την εμπιστοσύνη αυτού του παιδιού. Και να νιώθει ασφάλεια. Να νιώθει μια ασφάλεια και προστασία. Κύριε Λίτρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να πάνε όλα καλή καλά, τι να πούμε. Καλό Πάσχα με υγεία. Σας ευχαριστούμε.